Βαδίζουμε σήμερα, 1η του Μάη, στον δρόμο που χάρατσαν οι ήρωες εργάτες του Σικάγο. Θυμάμαι τους 200 της Κεσαριανής. Ευνοιόμαστε αυτήν την εργατική εξέγερση του Μάη του 36 στην πόλη μας. Από τους χιλιάδες αγωνιστές εργάτες που δεν δίστασαν να δώσουν τη ζωή τους για το δίκιο της τάξης μας. Δυναμώνουμε και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τους αδελφούς εργάτες των άλλων χωρών που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποίησεις. Στη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Πορτογαλία, το Βέλγιο, τη Σρι Λάγκα και σε άλλες χώρες, εκατομμύρια εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους. Απεργούν, διαδηλώνουν απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Ορθά κοφτά το λέμε. Οι αγώνες των εργατών όλου του κόσμου θα νικήσουν. Το πρόσφατο έγκλημα στα Τέμπη έδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, το κράτος και τα κόμματά τους στο όνομα του κέρδους δεν υπολογίζουν τίποτα. Ο νόμος του κέρδους είναι αυτός για τον οποίο οι εργοδότες κάνουν εκπτώσεις σε μέτρα υγείας, ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό τον νόμο κρίνουμε ένα ακόμα νεκρό συνάδελφό μας στην ΕΕΜΕΦΑΗ, την πρώην ΕΜΚΑ. Στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το 2023, έχουν χάσει τη ζωή τους 7 συνάδελφοι κάθε 3 μέρες και ένας εργάτης νεκρός στη χώρα μας. Και ενώ οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει κοιλάδα των τεμπών, στο ΣΕΦΕ στη Θεσσαλονίκη έχουν μείνει 3 μόνο επιθεωρητές με ευθύνη όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν. Ο νόμος του κέρδους είναι αυτός που κάνει την εργατική τάξη πιο φτωχή, που καταδικάζει τον λαό να κόβει από τις βασικές ανάγκες για να τα βγάλει πέρα, να ζει με πας και τα καλάθια της κοροϊδίας. Ο νόμος του κέρδους είναι αυτός που αιματοκυλά τον πλανήτη με ιμπεριαλιστικούς πολέμους, που εμπλέκει τις χώρες σε ιμπεριαλιστικά σχέδια. Όπως πριν από λίγες μέρες, που για ακόμη μία φορά λερώθηκε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με αμερικανοανατολικές στρατιωτικές δυνάμεις που θα φύγουν για Ρουμανία. Και από αυτό το βήμα λέμε να πάρουν δρόμο όλες οι φωνικές μηχανές του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην πόλη μας. Να μην περάσουν ούτε σφαίρα από την περιοχή μας για να μαγελεύονται οι λαοί. Η εμπλοκή της χώρας μας στα υπεριαλιστικά σχέδια την βάζει στο στόχαστρο και φέρνει τον πόλεμο μέσα στο σπίτι μας. Δεν θα θυσιάσουμε τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας για τα κέρδη τους. Το ταξικό εργατικό κίνημα με προστάρι το πάμε θα πούν μπροστά σε αυτή τη μάχη. Όπως στις 6 του περασμένου Απρίλη, το Απρίλη τότε που παρά την άγρια καταστολή, κάποια πραγματικά παλικάρια από τα συνδικάτα μας πήγαν στο λιμάνι και έγραψαν πάνω στις ανατολικές μηχανές θανάτου. Δεν σας θέλει ο λαός. Στον νόμο του κέρδους βασίζεται η καπιταλιστική ανάπτυξη που εξασφαλίζει μόνο τα κεφάλαια των επιχειρήσεων και όχι να ζει καλύτερα ο λαός. Για το κέρδος που κόψαν με εκατομμύρια επιδοτήσεις τους μεγαλοξενοδόχους της Χαλκιδικής, την ίδια ώρα που σε όλο τον ομό δεν υπάρχει ούτε ένα ασθενοφόρο. Για όλα αυτά θα έπρεπε να ντρέπονται οι επίδοξοι σωτήρες που διεκδικούν την ψήφο στις εκλογές μιλώντας για ένα δικαιότερο εκμεταλλευτικό σύστημα και ότι τα κέρδη δεν θα είναι πάνω, λέει, από τη ζωή. Λένε ψέματα. Λόγω του κέρδους ζούμε με μισθούς πείνας. Δεν υπάρχουν μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Κλείνουν τα νοσοκομεία και υποβαθμίζεται η υγεία. Τα σχολεία είναι ετοιμόρυβα. Καυστήρες κάνουν και σκοτώνουν μαθητές. Γίνονται πληστηριασμοί λαϊκών στοιχειών. Τα ενίκια είναι απλησίαστα. Προχωράνε σε διακοπές ρεύματος και νερού σε λαϊκές εργατικές οικογένειες. Όλες οι κυβερνήσεις έκτισαν ένα ολόκληρο πλαίσιο που μας καταδικάζει σε μια ζωή μίζερη, που καμιά σχέση δεν έχει με το πώς θα μπορούσαμε να ζούμε.
όλοι μαζί καθίωσαν τους μισθούς μας, εξασφάλισαν 6,5 δισεκατομμύρια κέρδη για τις επιχειρήσεις που είναι στο χρηματιστήριο. Και για το λαό, μείωση του πραγματικού μισθού 7,5 σε σχέση με 10 χρόνια πριν. Όλοι μαζί έβαλαν χέρι στα σπίτια του λαού, με δεκάδες νόμους. Ένα μόνο από τα περιβόητα φαν πέρσι κάθε δευτερόλεπτο κέρδισε 10.000 ευρώ. Και για το λαό προσθέθηκαν άλλες 4 δόσεις από τα επιτόκια και 700.000 οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. 53 δις ευρώ φόροι για το λαό, εθελοντική φορολογική για τους εφοπλιστές. Ένα από τα 5 σπίτια του λαού έμεινε παγωμένο φέτος. Και την ίδια χρονιά μία από τις επιχειρήσεις ρεύματος αύξησε τα κέρδη της 187%. Γι' αυτό και οι δυνάμεις τους στο συνδικαλιστικό κίνημα ΠΑΣ και ΔΑ και ΕΑΚ του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν ο ένας τον άλλον. Έτσι φτιάχτηκε για ακόμη μια φορά ένα προεδρείο λειτουργικό. Μια εβδομάδα μετά το έγκλημα στα Τέμπη δεν θεωρούσε σημαντικό να πάρει απόφαση για απεργία. Ένα μόνο δίλημα υπάρχει σήμερα. Είμαι τα κέρδη των λίγων, είμαι τη ζωή αυτό που παράγουν τον πλούτο, τη ζωή των εργατών και των οικογενειών τους. Όλοι αυτοί οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες και οι επόμενες και οι συμβιβασμένες ηγεσίες του στο κίνημα απαντάνε καθημερινά με τα κέρδη. Με τη ζωή των πολλών, του λαού, είμαστε εμείς, με τα σωματεία μας, με τους φοιτητικούς συλλόγους, με τους λαϊκούς φορείς μας. Γιατί το είδαμε όλο αυτό το διάστημα. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Το πάμε, καλοί τους εργαζόμενους να σηκώσουν κεφάλι, να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους. Η μόνη πραγματική ελπίδα βρίσκεται στα σωματεία, στην οργάνωση και τον αγώνα των εργαζόμενων. Η ζωή μας το αποδεικνύει πως αυτός είναι ο μόνος δρόμος που έχει αποτελέσματα.